Λοιπόν, ζητάτε τη γνώμη μου για τον Παναθηναϊκό. Θα είναι καλύτερος στην νέα σεζόν συγκριτικά με την περσινή. Έλατε. Είναι τόσο νωρίς για να το καταλάβουμε, όμως δεν είναι νωρίς για να εκτιμήσουμε ότι θα είναι διαφορετικός. Πάμε να σας πω τη γνωμούλα μου. Ο Παναθηναϊκός άλλαξε προπονητή. Πήρε έναν προπονητή εγνωσμένης αξίας, πολύ έμπειρο, που έχει μια 20ετία στην πλάτη του στην προπονητική, που έχει πάρει διαφορετικές αποστολές και τις έχει φέρει σε πέρας, δηλαδή άλλοτε να φτιάξει μια ομάδα από την αρχή, άλλοτε να πάρει μια έτοιμη ομάδα ή δουλεμένη ομάδα τέλος πάντων και να την βελτιώσει, να την διαφοροποιήσει. Έχει κάνει πολλά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην καριέρα του. Τώρα στον Παναθηναϊκό, εδώ και περίπου ένα μήνα που δουλεύει, προσπαθεί να τον αλλάξει, να του αλλάξει την αγωνιστική ταυτότητα. Δηλαδή, προσπαθεί να αλλάξει τη συμπεριφορά της ομάδας και στις δύο φάσεις του παιχνιδιού. Και όταν έχει την μπάλα στα πόδια της και όταν έχει ο αντίπαλος την μπάλα στα πόδια. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο λέω ότι αυτό που πάει να κάνει τώρα ο Γιοβάνοβιτς στον Παναθηναϊκό θέλει και χρόνο, θέλει και υποστήριξη, θέλει και υπομονή, θέλει και αντοχή στις δοκιμασίες. Χρησιμοποιώ δύο απλά παραδείγματα για να γίνω κατανοητός. Στην περσινή σεζόν, ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να χτίσει τις επιθέσεις του με άμεσο παιχνίδι, δηλαδή με μακρινές μεταβιβάσεις από τους κεντρικούς αμυντικούς προς τον center for ή τους πλάγιους επιθετικούς. Άρα η δουλειά που είχε να κάνει ο κεντρικός αμυντικός ήταν πολύ διαφορετική από αυτή που πρέπει να κάνει τώρα, διότι τώρα στο παιχνίδι τοποθέτησης που θέλει να παίξει στον Παναθηναϊκό Ιβάν Γιοβάνοβιτς, οι κεντρικοί αμυντικοί προσπαθούν να συνεργαστούν με τον κεντρικό μέσο, με έναν πλάγιο μπακ, με όποιον επιλέγει ο προπονητής, προκειμένου να χτίσουν με κοντινές πάσες μια επίθεση. Αυτό σημαίνει ότι οι ποδοσφαιριστές πρέπει να αλλάξουν συνήθειες και για να αλλάξουν συνήθειες πρέπει να αποκτήσουν νέες συνήθειες. Για να αποκτήσουν νέες συνήθειες χρειάζονται παιχνίδια και προπονήσεις, δηλαδή πολύ χρόνο. Ένα δεύτερο απλό παράδειγμα είναι αυτό της συμπεριφοράς του Παναθηναϊκού πέρσι και φέτος όταν αμυνόταν. Πέρσι με τον Μπόλωνη ο Παναθηναϊκός στυνόταν στο χώρο της μεσαίας γραμμής ή και στο δικό του αμυντικό τρίτο για να περιμένει τον αντίπαλο στον οποίο έδινε την μπάλα. Τώρα ο Γιοβάνοβιτς προσπαθεί να κάνει αυτό που έκανε και στον καιρό του στον ΑΠΟΕΛ. Τον τρόπο του με τον οποίο έκανε και μια μεγάλη πορεία στο Champions League. Προσπαθεί να στήσει τον Παναθηναϊκό ψηλά στο τερέν και ζητά από τους ποδοσφαιριστές του να γίνονται επιθετικοί στο μαρκάρισμά τους, να επιτίθενται δηλαδή στον αντίπαλο, στους αντιπάλους τους, όταν αυτοί προσπαθούν να χτίσουν τις επιθέσεις και να ξεκινήσουν από την άμυνά τους με κοντινές πάσες στην ανάπτυξη των επιθέσεων. Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός στείνεται σε άλλα μέτρα στο τερέν, δηλαδή πηγαίνει ψηλότερα. Και αυτό δεν είναι τόσο απλό, δηλαδή δεν είναι το λέμε εμείς μεταξύ μας και πάμε και το κάνουμε στο γήπεδο. Χρειάζεται ποδοσφαιριστές με διαφορετικά χαρακτηριστικά, χρειάζεται χρόνο, δηλαδή προπονήσεις όπου δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις παιχνιδιού και μια ομάδα εκπαιδεύεται, δηλαδή οι ποδοσφαιριστές εκπαιδεύονται στις τακτικές ενέργειες που πρέπει να κάνουν, στις τακτικές κινήσεις, στις ομαδικές κινήσεις που πρέπει να κάνουν προκειμένου να καταφέρουν να μην δίνουν πλεονεκτήματα στον αντίπαλο και την ίδια ώρα να δημιουργούν εκείνοι πλεονεκτήματα έναντι των αντιπάλων τους. Και όταν συζητάμε για τον τρόπο που αμήνεται μια ομάδα, δεν αναφερόμαστε στην αμυντική της γραμμή. Έχει γίνει πια κατανοητό ότι άμυνα κάνουν όλοι. Και οι ρόλοι που παίρνουν οι ποδοσφαιριστές, οι εντολές που παίρνουν οι ποδοσφαιριστές, διαφοροποιούνται ανάλογα με τα μέτρα στα οποία στείνεται μια ομάδα για να αμυνθεί και στον τρόπο με τον οποίο επιδιώκει να αμυνθεί. Τι κάνει τώρα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς? Δίνει χρόνο προκειμένου να γνωρίσει τους παίκτες του, να καταλάβει ποιοι είναι οι κατάλληλοι, ποιον τα στοιχεία ταιριάζουν στον τρόπο με τον οποίο θέλει εκείνος να παίζει ο Παναθηναϊκός. Δίνει χρόνο για να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα σχετικά με τα στοιχεία που έχει και τα στοιχεία που του λείπουν, προκειμένου να αποκτήσει νέους ποδοσφαιριστές και να φέρει αυτά τα στοιχεία που καταλαβαίνει, συμπεραίνει στην εξέλιξη του χρόνου
ότι λείπουν από την ομάδα του προκειμένου εκείνη να μπορεί να αποδώσει στο γήπεδο το αγωνιστικό μοντέλο που αυτός έχει στο μυαλό του. Όλα αυτά απαιτούν χρόνο. Και αυτή είναι και μια εξήγηση για το γεγονός ότι ο Γιωβάνοβιτς έχει καθυστερήσει να κάνει τις μεταγραφές. Απ' την άλλη όμως, όσο του λείπουν κομμάτια που είναι βασικά για αυτό που προσπαθεί να δημιουργήσει, για το αγωνιστικό μοντέλο του Παναθηναϊκού, τόσο θα αργεί και η ορίμανση του νέου αγωνιστικού μοντέλου. Γι' αυτό λέω ότι στο δικό μου μυαλό, πολύ δύσκολα ο Παναθηναϊκός θα εμφανιστεί αρκετά όριμος στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Και όλο αυτό σημαίνει ότι θα του χρειαστεί παραπάνω χρόνος και θα πρέπει να είναι και λίγο τυχερός ο Παναθηναϊκός προκειμένου να αγοράσει λίγο παραπάνω χρόνο με τα αποτελέσματα των πρώτων αγωνιστικών, προκειμένου να αυξηθεί και η εμπιστοσύνη των ποδοσφαιριστών προς τον προπονητή και η εμπιστοσύνη του προπονητή προς τους ποδοσφαιριστές, αλλά και η εμπιστοσύνη του κόσμου, της κοινωνίας, δηλαδή των οπαδών του Παναθηναϊκού προς την ομάδα και το νέο της αγωνιστικό μοντέλο. Δεν μπορώ να ξέρω αν όλο αυτό που δημιουργεί τώρα ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς θα αποδειχθεί αποτελεσματικό. Κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Όμως αυτή είναι μια αναγκαία διαδικασία για μια ομάδα που θέλει να κάνει πρωτοαθλητισμό παίζοντας, δηλαδή δημιουργώντας. Ο Παναθηναϊκός πέρσι είχε επιλέξει έναν άλλο δρόμο. Προσπαθούσε με μια πολύ διαφορετική αγωνιστική ταυτότητα. Από τη στιγμή λοιπόν που αποφάσισε να αλλάξει και να παίξει με την μπάλα στα πόδια του, πρέπει να περάσει αυτή τη διαδικασία. Είναι αναγκαία και χρειάζεται χρόνο. Να είστε καλά.